Σας ευχαριστούμε για την μεγάλη ευλογία που μας δώσατε να τελέσετε το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας στην περιοχή μας και την ευλογία σας. Και ως ένα μικρό δείγμα της αγάπης μας και της ευγνωμοσύνης μας θα είναι το εξής. Στα πλαίσια των μικρών αλλά ουσιαστικών δραστηριοτήτων του κατηχητικού μας σχολείου, με το ένα και μοναδικό παιδί, το οποίο είναι η μόνιμη μαθήτρια του κατηχητικού μου σχολείου, περιστασιακά υπάρχουν 2 ή 3 παιδιά ανάλογα των επισκεπτών από τα άλλα χωριά, αλλά πιστεύω ότι και εκείνη έχει μερίδιο στην αγάπη του κόσμου και να καταθέσει την αγάπη της για το χωριό της, για τον Χριστό μας, και έχουμε ετοιμιάσει μια πάρα πολύ πολύ μικρή σύντομη εορτούλα. Θα ήθελα να την παρουσιάσει η Παρασκευή και με τη βοήθεια της μεγαλύτερης αδελφής της, η οποία φοιτεί στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά επειδή και εκείνη ως παιδί των κατοίκων των Χαλάνδρων δεν είχε κατηχητικό σχολείο, εξεδήλωσε την επιθυμία να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή για να ξεδιψάσει η ψυχή της από την αγωνία και την απορία τι είναι το κατηχητικό σχολείο. Και θελησίες λοιπόν προσήλθε στη μικρή μας γιορτή και θα μας διαβάσει εκείνη με τη σειρά της μετά ένα απόσπασμα από το ένα μικρό διήγημα του Φώτη Πόντογλου, τον Γιάννη τον Ευλογημένο. Παρασκευούλα, έλα. Θα ψάλουμε το Απολυτή και τον Χριστουγέννων, θα μας συγχωρέσετε τα λάθη μας. Έλα Παρασκευούλα, έλα. Και το όποιο, την όποια αγωνία και τράκα έχουμε, θα συνοδεύω και εγώ σιγά σιγά την Παρασκευούλα. Θα ψάλουμε λοιπόν το Απολυτή και τον Χριστουγέννων, 2 παιδικά χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια, και μετά θα μας διαβάσει η Άννα, η μεγαλύτερη αδερφή, το δίηγημα. Γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέπειλε το κόσμο, σοφός το της γνώσεως. Εν αυτή χάρη της αυτής λατρεύοντες, υπό αστέρος εδυνάσκοντων, σε προσκυνή των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώστην εξίσους ανατολή Κύριε δόξα Συνή. Πρόσωπά μας απόψε βράδυ, γεννήθηκε ο Χριστούλης απόψε βράδυ, τον έστειλε ο Θεούλης. Μην ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας, μην ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας. Χριστούγεννα σημαίνει τα πιο καλά φοράμε. Χριστούγεννα σημαίνει στην εκκλησία θα πάμε. Μην ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας. Μην ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας. Θα πάμε να τα πούμε πριν να τα πούνε άλλοι. Θα πάμε να τα πούμε μικρούλια και μεγάλη. Μην ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας. Μην ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας. Γιατί η μάμα ετοιμάζει σαν πέρσι φέτος πάλι. Γιατί η μάμα ετοιμάζει γλυκό με το τσουβάλι. Μην ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας. Μην ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας. Όλοι θα φορέσουν απόψε για να πάνε στην εκκλησιά. Χαρούμενα χτυπάνε οι καμπάνες
Ding-dong, ding-dong, Χριστούγεννα, παιδιά. Ding-dong, ding-dong, Χριστούγεννα, παιδιά. Κι φτωχό μάνα με το λιανό χέρι, γίνιες με τις λαμπάδες τις λευκές, γονατιστές μπροστά στο εικονοστάσι, γλυκύτα τέστα πούνε προσευχές. Ding-dang, ding-dang, Χριστούγεννα παιδιά. Ding-dang, ding-dang, Χριστούγεννα παιδιά. Και ο παππούς γερμένος στο ραβδί του, ποιος ξέρει ίσως για στερνή φορά. Ακολουθεί σκυφτό στη φτωχό μάνα, στην εκκλησιά να φτάσει λαχταρά. Ding-dang, ding-dang, Χριστούγεννα παιδιά. Ding-dang, ding-dang, Χριστούγεννα παιδιά. Μπράβο. Ο Άγιος Βασίλης, σαν περάσαν τα Χριστούγεννα, πήρε το ραβδί του και γύρισε σε όλα τα χωριά. Να δει ποιος θα τον εγιορτάσει με καθαρή καρδιά. Πέρασε από λογιόλογιον πολιτείες και από κεφαλοχώρια. Μα όποια πόρτα κι αν χτύπησε, δεν τα ανοίξανε. Επειδή τον πήρανε για διακονιάρη. Και έφευγε πικραμένος, γιατί ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από τους ανθρώπους, μα ένιωθε το πόσο θα πονούσε η καρδιά κανενός φτωχού που θα, από την απονιά θα, που του δείξαν εκείνοι οι άνθρωποι. Μια μέρα έφευγε από ένα τέτοιο άσπλαχνο χωριό και πέρασε από το νεκροταφείο. Κοίτα τα κυβούρια πως ήταν ρημαγμένα, οι ταφόπετρες σπασμένες και αναποδογυρισμένες και τα νιόσκαυτα μνήματα ήταν σκαλισμένα από τα τσακάλια. Σαν Άγιος που ήτανε, άκουσε πως μιλούσαν οι πεθαμένοι και λέγανε «Τον καιρό που είμαστε στον απάνω κόσμο, δουλέψαμε, βασανιστήκαμε. Και αφήσαμε πίσω μας παιδιά και γκόνια. Να μας ανάβουνε κανένα κερί, να μας καίγουνε λίγο λιβάνι, μα δεν βλέπουμε τίποτα. Μήτε παπά στο κεφάλι μας να μας διαβάσει παραστάσιμο, μήτε κόλυβα, παρά σαν να μην αφήσαμε πίσω μας κανένα». Και ο Άγιος Βασίλης πάλι στεναχωρήθηκε και είπε «Τούτοι χωριάτες ούτε σε ζωντανό δεν δίνουνε βοήθεια, ούτε σε πεθαμένον». Και βγήκε από το νεκροταφείο και περπατούσε ολομόναχος μέσα στα παγωμένα χιόνια. Παραμονή της πρωτοχρονιάς έφτασε σε κάτι χωριά που ήταν τα πιο φτωχά ανάμεσα στα φτωχοχώρια στα μέρη της Ελλάδας. Ο παγωμένος αγέρας βογκούσε ανάμεσα στα χαμόδεντρα και στα βράχια. Ψυχή ζωντανή δεν φαινότανε. Νύχτα, ξύσα. Είδε μπροστά του μια ραχούλα και από κάτω της ήταν μια στρούγκα τρυπωμένη. Ο Άγιος Βασίλης μπήκε στη στάνη και χτύπησε με το ραβδί του την πόρτα της καλύβας και φώναξε. «Ελεήστε με τον φτωχό για την ψυχή των αποθαμένων σας και ο Χριστός μας διακόνεψε σε τούτο τον κόσμο». Τα σκυλιά ξυπνήσανε και χυθήκανε απάνω του. Μα σαν πήγανε κοντά του και τον μυριστήκανε, πιάσανε και κουνούσανε τις ουρές τους και πλαγιάζανε στα ποδάρια του και γρούζανε παρακαλεστικά και χαρούμενα. Απάνω σε αυτά άνοιξε η πόρτα και βγήκε ένας τσοπάνης. Ως 25 χρονών παλικάρι, με μαύρα στριφνά γένια, ο Γιάννης ο Μπαρμπάκος, άνθρωπος αθώος, απελέκητος, προβατάνθρωπος. Και πριν να καλοειδεί ποιος εχτύπησε, είπε «Έλα, έλα μέσα, καλή μέρα, καλή χρονιά». Μέσα στο καλύβι έφεγε ένα λιχνάρι, κρεμασμένο από πάνω από μία κούνια που ήταν δεμένη σε δύο παλούκια. Δίπλα στο τζάκι ήταν τα στροσίδια τους και κοιμόταν η γυναίκα του Γιάννη. Αυτός, σαν μπήκε μέσα ο Άγιος Βασίλης και είδε πως ήταν γέρος σεβάσμιος, πήρε το χέρι του και το ανεσπάστηκε και είπε «Να έχω την ευχή σου γέροντα». Και το έλεγε σαν να τον εγνώριζε από πρωτήτερα, σαν να ήταν πατέρας του. Και εκείνος του είπε «Βλογημένος να είσαι εσύ και όλο το σπιτικό σου και τα πρόβατα σου ειρήνη του Θεού να είναι απάνω σας». Σηκώθηκε και η γυναίκα και πήγε και προσκύνησε και εκείνη το γέροντα και φίλησε το χέρι του και την βλόγησε. Και ο Άγιος Βασίλης ήταν σαν καλόγερος ζητιάνος, με μια σκούφια παλιά στο κεφάλι του και τα ράσα του ήταν τρυπημένα και μπαλωμένα και τα τσαρούχια του ήταν τρύπια και είχε και ένα παλιωτάγαρο αδιανό. Ο Γιάννης ο βλογημένος έβαλε ξύλα στο τζάκι και παρευθείς φεγκοβόλησε το καλύβι και φάνηκε σαν παλάτι και φανήκαν τα δοκάρια σαν άταμα αλαμοκαπνισμένα και οι φυτιές που ήταν κρεμασμένες φανήκαν σαν καντήλια
και οι καρδάρες και τα τυροβόλια και τ' άλλα τα σύνεργα που τυροκομούσε ο Γιάννης γινήκαν σαν ασημένια και σαν πλουμισμένα με διαμαντόπετρες φανήκανε. Και τ' άλλα, τα φτωχά τα πράγματα που είχε μέσα στο καλύβι του ο Γιάννης ευλογημένος. Και τα ξύλα που κεγότανε στο τζάκι τρίζανε και λαλούσανε σαν τα πουλιά που λαλούνε στον παράδεισο και βγάζανε κάποια ευωδιά πάντεπνη. Τον Άγιο Βασίλη τον βάλανε και έκατσε κοντά στη φωτιά και η γυναίκα του έθεσε μαξιλάρια να κουμπίσει και ο γέροντας ξεπέρασε το ταγάρι του από το λαιμό του και έβαλε κοντά του και έβαλε και το παλιό ρασό του και απόμεινε με το ζωστικό του. Και ο Γιάννης ευλογημένος πήγε και άρμεξε τα πρόβατα μαζί με τον παραγιό του και έβαλε μέσα στην κοφινέδα τα νεογέννητα ταρνιά. Και ύστερα χώρισε τις ετοιμόγενες προβατίνες και τις κράτησε στο μαντρί. Ο παραγιός τα έβγαλε τ' άλλα στη βοσκή. Λιγοστά ήταν τα ζωντανά του. Φτωχός ήταν ο Γιάννης, μα ήταν βλογημένος. Και είχε μια χαρά μεγάλη, σε κάθε ώρα, μέρα και νύχτα. Γιατί ήταν καλός άνθρωπος και είχε και καλή γυναίκα. Και όποιος λάχαινε να περάσει από την καλύβα τους, σαν να ήταν αδερφός τους τον περιποιότανε. Για τούτο και ο Άγιος Βασίλης κόνεψε το σπίτι τους και κάθισαν μέσα, σαν να ήταν δικό του σπίτι, και ευλογηθήκαν τα θεμέλιά του. Κοινή τη νύχτα τον περιμέναν όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης, οι αρχόντοι, οι δεσποτάδες, οι επίσημοι άνθρωποι. Μα εκείνος δεν πήγε σε κανέναν, παρά πήγε και κόνεψε στο καλύβι του Γιάννη του ευλογημένου. Το λοιπόν, σαν σκαρίσανε τα πρόβατα, μπήκε μέσα ο Γιάννης και λέγει στον Άγιο: «Γέροντα, έχω χαρά μεγάλη. Θέλω να μας διαβάσεις τα γράμματα τα η Βασίλη. Εγώ είμαι άνθρωπος αγράμματος, μ' αγαπώ τα γράμματα της θρησκείας μας. Έχω και μία φυλάδα από έναν γούμενο Αγιονορίτη και όποτε τύχει να περάσει κανένας γραμματιζούμενος, τον βάζω να μου διαβάζει από μέσα την φυλάδα, γιατί δεν έχουμε κοντά μας εκκλησία». Έπιασε και θα μπω κατά το μέρος της Ανατολής. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε και στάθηκε κατά την Ανατολή και έκανε το σταυρό του. Και ύστερα έσκυψε και πήρε μία φυλάδα από το ταγάρι του και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Και ο Γιάννης ευλογημένος πήγε και στάθηκε από πίσω του. Και η γυναίκα βίζαξε το μωρό και πήγε και εκείνη και στάθηκε κοντά του, με σταυρωμένα χέρια. Και ο Άγιος Βασίλης είπε «Το Θεός Κύριος» και το πολιτήκιο της περιτομής, μορφήν αναλυώτος ανθρωπίνην προσέλαβε. Δίχως να πει και το δικό του το πολιτήκιο που λέγει «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγος σου». Η φωνή του ήταν γλυκιά και ταπεινή και ο Γιάννης και η γυναίκα του νιώθανε μεγάλη κατάνοιξη κι ας μην καταλαβαίνανε τα γράμματα. Κι είπε ο Άγιος Βασίλης όλο τον όρθρο και τον κανόνα της εορτής. «Δέχτε λαΐ άσομεν άσμα Χριστό το Θεό», χωρίς να πει το δικό του τον κανόνα που λέγει «Σου την φωνή νέδι παρήνε Βασίλειε». Κι ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και έκανε απόλυση και τους βλόγησε. Και σαν καθίσαν στο τραπέζι και φάγανε και αποφάγανε, έφερε η γυναίκα τη βασιλόπιτα και την έβαλε απάνω στο σοφρά. Και ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε τη βασιλόπιτα και είπε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και έκοψε το πρώτο το κομμάτι και είπε «Του Χριστού». Και ύστερα είπε «Της Παναγίας». Και ύστερα είπε «Του νοικοκύρη του Γιάννη του Βλογημένου». Του λέγει ο Γιάννης «Γέροντα, ξέχασες τον Άγιο Βασίλη». Του λέγει ο Άγιος «Ναι, καλά». Και ύστερα λέγει «Του δούλου του Θεού Βασιλείου». Και ύστερα λέγει πάλι «Του νοικοκύρη, της νοικοκυράς, του παιδιού, του παραγιού, των ζωντανών, των φτωχών». Τότε λέγει στον Άγιο Γιάννη ευλογημένος «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη σου». Του λέγει ο Άγιος «Έκοψα ευλογημένε, μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα, ο μακάριος». Και ύστερα σηκώθηκε όρθιος ο Άγιος Βασίλειος και είπε την ευχή του «Κύριε, ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι υπό την στέγη έλθεις του οίκου της ψυχής μου». Και είπε ο Γιάννης ευλογημένος «Πες μου γέροντα που ξέρεις τα γράμματα, σε ποια παλάτια άραγες πήγε σαν απόψε ο Άγιος Βασίλης, οι αρχόντοι και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες να έχουνε. Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί, επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολλαζόμαστε». Και ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε και είπε πάλι την ευχή αλλιώτικα. «Κύριε, ο Θεός μου, είδα ότι ο δούλος ο Ιωάννης ο Απλούς εστίν άξιος και ικανός είναι υπό την στέγη του εισέλθης, ότι νήπιος υπάρχει και τα μυστήριά σου της νηπής αποκαλύπτεται». Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο Μακάριος, ο Γιάννης ευλογημένος.
Μέσα στο τελευταία, μέσα στα πλαίσια της ίδιας μικρούλες γιορτής μας, η μαθήτριά μας έκανε κάποια δωράκια για τους κληρικούς και θα ήθελε να σας τα παραδώσει. Είναι μέσα από την καλλιτεχνική φλέβα που υπάρχει στο παιδί. Θα μας δώσετε τα σακούλα. Έλα να σε πει η γιαγιά. Έλα σκέφτομαι. Αυτή είναι η σημαντική.